Καλημέρα. Βροχερή μέρα σήμερα. Είμαι στο αυτοκίνητο για κάποιες απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στην πόλη. Και έφερα μαζί μου και τα εργαλεία μου για βιντεοσκόπηση. Γιατί μου ζητάτε αυτές τις μέρες και νιώθω και εγώ την ανάγκη να το κάνουμε. Ένα βίντεο, ένα έκτακτο βίντεο, στο οποίο να μιλήσουμε για τη παρούσα συνθήκη που επικρατεί και στην κοινωνία της Κύπρου αλλά και της Ελλάδος σε σχέση με τους φόβους για εξάπλωση του νέου κορονοϊού, ο οποίος προκαλεί την ασθένεια COVID-19. Έχω φτιάξει ένα βίντεο, πρέπει να ήταν πριν 10 μέρες, 2 εβδομάδες, το οποίο ήταν ένα αρκετά καθησυχαστικό βίντεο για τον ιό με βάση τα στατιστικά δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι τότε και με βάση τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμασταν ως χώρα, τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα, σε σχέση με αυτό το πρόβλημα υγείας, το πρόβλημα γενικής υγείας με αυτό το συγκεκριμένο ιό. Τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει διάφορες αλλαγές όσον αφορά εμάς, όσον αφορά τους Κύπριους και όσον αφορά τους Ελλαδίτες. Ενώ δεν είχαμε κανένα κρούσμα επιβεβαιωμένο στην Ελλάδα και στην Κύπρο όταν έφτιαχνα το πρώτο βίντεο, νομίζω ήταν ένα ή δύο κρούσματα στην Ελλάδα. Τώρα είμαστε σε μια φάση στην οποία έχουν γίνει περισσότερα τα κρούσματα στην Ελλάδα, έχουν βρεθεί τουλάχιστον 3 κρούσματα στην Κύπρο, τα οποία γνωρίζουμε, και επίσης η γειτονική μας χώρα, η Ιταλία, φαίνεται ότι περνάει μια πολύ σοβαρή κρίση επιδημίας αυτού του ιού. Κάνω αυτό το βίντεο για να πω κάποια πράγματα που θεωρώ ότι έχουμε υπευθυνότητα και ευθύνη όλοι να προσέξουμε και να μιλήσω και λίγο για το διαχειρισμό του άγχους, του στρες, τη διαχείριση του άγχους, του στρες, καθώς και της αγωνίας και του πανικού που μπορεί να έχει προκύψει σε πολλούς από εμάς. Καταρχάς, με βάση τα στατιστικά δεδομένα που γνωρίζουμε σήμερα και μιλάνε για αυτά επιστήμονες που είναι ειδικοί για αυτά, εγώ δεν είμαι ειδική για αυτά, για να φτιάξω αυτό το βίντεο έχω διαβάσει κάποια αρθογραφία πρόσφατη και έχω δει και κάποιες συνεντεύξεις ειδικών λοιμοξιολόγων και επιδημιολόγων, κυρίως από το Λονδίνο, από την Αγγλία, οι οποίοι λένε τα εξής. Είναι ένας ιός ο οποίος είναι πιο σοβαρός από τον ιό της γρίπης τελικά. Η θνησιμότητα αυτού του ιού με βάση τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται και που νομίζω όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι ειδικά κάποιες χώρες όπως η Τουρκία δεν δίνει τα ακριβή στατιστικά στοιχεία. Φαίνεται ότι το ποσοστό θνησιμότητας είναι τουλάχιστον 1%. Δηλαδή από τους ανθρώπους που θα νοσήσουν, από τους 100 ανθρώπους που θα νοσήσουν με αυτόν τον ιό, τουλάχιστον ένας από τους 100 θα καταλήξει. Αυτό είναι ψηλότερο, ακόμη και αυτός ο συντηρητικός υπολογισμός του 1%, είναι ψηλότερος από τη θνησιμότητα που έχουν οι άλλοι γνωστοί ιοί της γρίπης. Ο ιός της εποχιακής γρίπης κλπ. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, συγγνώμη που επαναλαμβάνω πράγματα που ήδη γνωρίζετε, οι ευπαθείς ομάδες σε αυτόν τον ιό είναι οι άνθρωποι που είναι μεγάλη σε ηλικία, δηλαδή είναι 75, 80 ετών, 90 ετών, και εκ των πραγμάτων λόγω ηλικίας έχει ασθενήσει το ανοσοποιητικό του σύστημα και επίσης ευάλωτοι σε αυτό τον ιό είναι άνθρωποι που έχουν σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Άνθρωποι που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία για παράδειγμα, άνθρωποι που έχουν σοβαρές παθήσεις οι οποίες ρίχνουν το ανοσοποιητικό του σύστημα. Προς το παρόν, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται ότι τα παιδιά, οι νεαροί άνθρωποι και οι υγιείς ενήλικες δεν κινδυνεύουν να καταλήξουν από αυτό τον ιό. Όμως, θα μπορούσε κάποιος να πει, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι 40 ετών, εγώ είμαι 30 ετών,
είμαι 20 ετών, είμαι 25 ετών, είμαι 50 ετών, δεν ανήκω σε καμιά από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, άρα δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί αυτός ο ιός. Να σε απασχολεί αυτός ο ιός. Να σε απασχολεί αυτός ο ιός γιατί μπορεί εσύ, εάν νοσήσεις, να μην πάθεις τίποτα, να μην καταλήξεις δηλαδή, κινδυνεύεις όμως, θα αποτελείς όμως δημόσιο κίνδυνο για να μεταδώσεις τον ιό σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ευάλωτες ομάδες. Γιατί φαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα ότι αυτός ο ιός μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από άλλους ιούς. Έχουν βρει για παράδειγμα επιστήμονες ότι μπορεί να παραμείνει ζωντανός για αρκετές ώρες πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, εκτός του σώματος. Ενώ για παράδειγμα ο ιός του HIV, που προκαλεί δυνητικά την ασθένεια AIDS, μένει μερικά δευτερόλεπτα, νομίζω 30-40 δευτερόλεπτα ζωντανός έξω από το σώμα. Άρα μιλάμε για έναν πολύ ισχυρό ιό, ο οποίος άμα μολύνει μια κοινότητα, τότε είναι πάρα πολύ πιθανόν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτής της κοινότητας, με τους υπολογισμούς των επιδημιολόγων, ένα 65-70% μιας χώρας που έχει μολυνθεί από τον ιό και δεν έχουν ληφθεί τα ανάλογα μέτρα ώστε να προληφθεί η εξάπλωση του ιού, ένα 65-70% θα νοσήσει, εκ των οποίων το 1% κινδυνεύει, με συντηρητικούς υπολογισμούς το 1%, κινδυνεύει να καταλήξει. Άρα σε μια χώρα όπως την Κύπρο, που είμαστε περίπου 850.000 κάτοικοι, και εγώ νομίζω έχουμε φτάσει το 1 εκατομμύριο και με τους ξένους που ζουν εδώ, σε μια τόσο μικρή χώρα όπως τη δική μας, αν πεις ότι ένα 65-70% θα μολυνθεί σε περίπτωση που έχουμε επιδημία και πανδημία, σημαίνει ότι σε αυτή τη χώρα θα έχουμε 5.000 θανάτους σε ένα μήνα. Μπορείτε να φανταστείτε πόση, αν μη τι άλλο, συναισθηματική επίπτωση θα έχει σε όλους μας το να χάσουμε από τη ζωή μας ανθρώπους που αγαπάμε, οι οποίοι είτε είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, είτε έχουν χρόνιες παθήσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η ευθύνη μας, όλων μας, να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Εγώ προσωπικά, που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα λειτουργούσα κανονικά, λόγω του ότι δεν υπήρχαν οδηγίες στην Κύπρο, όπως ήδη υπάρχουν σήμερα, σήμερα που μιλάμε, που είναι Παρασκευή, Πέμπτη είναι σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, και χθες, εξ όσο γνωρίζω, έχει βγάλει ο Υπουργός Υγείας συγκεκριμένες οδηγίες που απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις ανθρώπων 75, αριθμού 75 και πάνω σε κλειστό χώρο, κλείνουν κάποια σχολεία, γίνονται κάποιες προσπάθειες να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Εγώ που δεν το γνώριζα αυτό το πράγμα, τις τελευταίες 10 μέρες έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί ήμουνα, αν μη τι άλλο, σε 3 παρουσιάσεις. Αυτή τη στιγμή που γνωρίζω ότι έχω έρθει σε επαφή με τόσο κόσμο, δεν θα επισκεφτώ ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Δεν ξέρω αν έχω κολλήσει, μπορεί και να μην έχω κολλήσει. Αλλά από τη στιγμή που ήρθα σε επαφή με τόσο πολύ κόσμο, θεωρώ ευθύνη μου να μην πάω να επισκεφτώ ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία, ανθρώπους που έχουν χρόνιες παθήσεις, να έρθω σε επαφή μαζί τους, γιατί παρελπίδαν θα μπορούσα εγώ να κουβαλώ τον ιό και να τους το μεταδώσω. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις τις οποίες ένα πρόσωπο μιας οικογένειας, ένας ζει σε μια οικογένεια στην οποία υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, αν αυτός δεν προσέχει ή αυτή δεν προσέχει τις μετακινήσεις του και τις επαφές με τον κόσμο με τον οποίο έρχεται σε επαφή, μπορεί να νοσήσει ο ίδιος ή να είναι ξενιστής του ιού και να τον μεταφέρει στους ανθρώπους που κινδυνεύουν από αυτό τον ιό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι νέος και υγιής δεν κινδυνεύει. Ένας άνθρωπος που είναι μεγάλος σε ηλικία κινδυνεύει. Ένας άνθρωπος που έχει χρόνια νοσήματα επίσης κινδυνεύει. Αν δεν κάνω λάθος, για τους ηλικιωμένους, σας λέω τα στατιστικά δεν τα γνωρίζω καλά, έχω διαβάσει διάφορα πρωτού μπω στο αυτοκίνητο, για τους ηλικιωμένους λέει, αν ένας ηλικιωμένος αρρωστήσει, υπάρχει 10% πιθανότητα, 1 στα 10, να καταλήξει.
Επίσης, το άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό έχει να κάνει με το Γενικό Σύστημα Υγείας. Έχει να κάνει γενικότερα με τα συστήματα υγείας. Εάν υπάρξει πανδημία, δεν υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις ούτως ώστε οι άνθρωποι εκείνοι που θα ασθενήσουν σοβαρά και θα χρειαστούν φροντίδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας, να υπάρχει χώρος στις μονάδες εντατικής θεραπείας για αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, αυτό που είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε όλοι εμείς, είναι να προλάβουμε την εξάπλωση του ιού, να δράσουμε προληπτικά, ούτως ώστε να δείξουμε και την αγάπη μας μέσα από την υπεύθυνη συμπεριφορά προς τους άλλους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα να λαμβάνουμε τα μέτρα προστασίας, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και τα οποία είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να τα λαμβάνουμε πάντα. Τα μέτρα προστασίας που λέγονται τώρα για τον κορονοϊό, εγώ τα λαμβάνω πάντα. Δηλαδή πάντα έχω στην τουαλέτα ένα σπρέι αντισηπτικό ειδικό για την τουαλέτα, το οποίο και εγώ και οι υπόλοιποι του σπιτιού τα χρησιμοποιούμε την τουαλέτα, ψεκάζουμε την τουαλέτα με αυτό το σπρέι το αντισηπτικό προτού τη χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν διάφορες μάρκες Dettol και διάφορες άλλες. Δεν είναι μόνο το Dettol μια μάρκα. Υπάρχουν άοσμα, άχρωμα σπρέι τα οποία τα ψεκάζοντας τα πάνω σε επιφάνειες είτε στο μπάνιο είτε στην κουζίνα σκοτώνει 99,9% των μικροβίων μεταξύ των οποίων και ο ανθρώπινος κορονοϊός. Το γράφει πάνω εξάλλου. Εμείς πάντα έχουμε στις τουαλέτες μας αυτό το σπρέι που το κάνουμε για σκοπούς καθαρά προληπτικούς. Επίσης, πάντοτε έχουμε και στον νηπτήρα της κουζίνας αλλά και στον νηπτήρα της τουαλέτας αντιβακτηριακό σαπούνι για τα χέρια, το οποίο το χρησιμοποιούμε πάντοτε. Είναι απαράδεκτο να τελειώνεις από την τουαλέτα και να μην σαπουνίζεσαι. Εμείς χρησιμοποιούμε τον αντιβακτηριακό γιατί είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί από το κανονικό. Έχουμε και λίγους ψυχαναγκασμούς, πες το και έτσι. Το έχουμε αυτό με την καθαριότητα. Επίσης, όταν μπαίνουμε σε κάποιο χώρο, δημόσιο χώρο, σε μια τράπεζα για παράδειγμα ή σε μια υπηρεσία όπως θα πω εγώ τώρα, οτιδήποτε αγγίξουμε μετά χρησιμοποιούμε είτε το αντιβακτηριακό τον τζέλ είτε αντιβακτηριακά μορομάντιλα που έχουμε πάντα στη τσάντα μας ούτως ώστε να σκουπίσουμε τα χέρια μας. Και το πιο βασικό που έχει να κάνει με τη μετάδοση μικροβίων από το περιβάλλον στον οργανισμό, ποτέ δεν αγγίζουμε το πρόσωπό μας, το στόμα μας, τη μύτη μας, τα μάτια μας με χέρια τα οποία δεν έχουμε πριν καθαρίσει. Για παράδειγμα, εγώ όταν κάθομαι να φτιάξω το μακιγιάζ μου για να σας κάνω τα vlog, έχω ένα μεγάλο σπρέι, το έχω από πάντα αυτό, δεν το έχω τώρα με τον κορονοϊό. Έχω ένα μεγάλο αντισηπτικό σπρέι με το οποίο καθαρίζω τα χέρια μου και μετά με αυτά τα δάχτυλα βάζω τη βάση του μακιγιάζ, το κονσίλερ στα μάτια, ξανακαθαρίζω τα χέρια μου με το σπρέι, χρησιμοποιώ τα πινέλα και μετά καθαρίζω τα πινέλα πάλι με το αντιβακτηριακό σπρέι, ούτως ώστε να μην μεταφέρεται στα μάτια μου, στη μύτη μου και στο στόμα μου, που είναι οι τρύπες εισόδου του οργανισμού για να μπει μέσα ένας ιός, οποιοσδήποτε ιός ή μικρόβιο που βρίσκεται ούτως ή άλλως στο περιβάλλον. Θα μου πείτε αυτά που κάνεις είναι υπερβολές. Θεωρώ ότι δεν είναι υπερβολές και δεν είναι υπερβολές ειδικά και τώρα που υπάρχει αυτή η επιδημία. Σας λέω, εγώ τα κάνω από πάντα αυτά τα πράγματα. Και θεωρώ ότι δεν είναι αγένεια μόνο να βάζεις το χέρι στο στόμα ή το χέρι στα μάτια ή το χέρι στη μύτη. Δεν είναι κάτι άσχημο, είναι και επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει οπωσδήποτε να τα κάνουμε. Έστω και αν είμαστε νεαροί, έστω και αν δεν έχουμε χρόνια νοσήματα, έστω και αν δεν ανήκουμε σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού. Για παράδειγμα, χθες πήγα στο σούπερ μάρκετ. Άγγιξα διάφορα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Με το που μπήκα στο αυτοκίνητο, έβαλα αντιβακτηριακό τζέλ στα χέρια μου. Με το που πήγα στο σπίτι, ξαναέβαλα αντιβακτηριακό τζέλ στα χέρια μου και έβγαλα τα προϊόντα από τις σακούλες, τα έβαλα στο ψυγείο κλπ. Και μετά ξαναέπλυνα τα χέρια μου. Αυτοί οι κανόνες υγιεινής
είναι πολύ χρήσιμη για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις μέρες της ζωής μας, όχι μόνο τώρα που υπάρχει αυτή η έξαρση του κορονοϊού. Λοιπόν, ξαναλέω, ο κορονοϊός δεν απειλεί τους ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι και υγιείς, δεν απειλεί τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία που εργάζονται, απειλεί όμως τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία και τους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα. Και επειδή δεν είμαστε μια κοινωνία που ρίχνει τους ασθενούντες και τους μεγαλύτερους στον κεάδα, και είμαστε μια κοινωνία αγαπητική, προσέχουμε για να έχουμε τους πολύτιμους ανθρώπους στη ζωή μας, που είναι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία από εμάς, οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ασθένειες χρόνιες, οι άνθρωποι εκείνοι που εμπλουτίζουν τη ζωή μας με αγάπη και σοφία. Δεν θέλουμε να χάσουμε τους γονείς μας κανείς, δεν θέλουμε να χάσουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία κανείς. Κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό το πράγμα, εάν όμως δεν προσέξουμε και δεν είμαστε προσεκτικοί ως προς τη δική μας υγιεινή και την προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, μη κακόν μπορεί να χάσουμε μόνο κοπανιά όλους τους μεγαλύτερους ανθρώπους από τη ζωή μας, και αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα, δεν είναι όμορφο πράγμα. Δεν είναι πράγμα το οποίο θα περάσει στον ντούκο. Υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Διάβαζα το πρωί κάποιες οδηγίες που έχει βγάλει το APA, ο Αμερικανικός Ψυχιατρικός Σύνδεσμος, μου τις έχει στείλει χθες η φίλη Μαρία Παντσιοπούλου, η ψυχολόγος από την Αθήνα, οι οποίες μιλούσαν για κάποια μέτρα που πρέπει να λάβουν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατρες στην Αμερική σε σχέση με τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, και έλεγε εκεί πέρα ότι πρέπει να κοιτάξουν αν υπάρχουν τρόποι να δουλεύουν από το σπίτι, δηλαδή μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσω Skype call να γίνεται η συνεδρία, η ψυχοθεραπευτική συνεδρία, ώστε να μην έρχονται σε σωματική επαφή, να μην έρχονται στον ίδιο χώρο ο ψυχολόγος και ο πελάτης του ή ο ψυχίατρος και ο πελάτης του ή ο ασθενής του, δεν ξέρω εγώ τι. Επίσης, εντάξει, εκείνα ήταν πράγματα που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έλεγαν να ψάξετε να δείτε αν η τηλεδιάσκεψη καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο ασφαλιστικό σύστημα. Αλλά έλεγε ότι προσπαθήστε όσο γίνεται να δουλεύετε από το σπίτι, και επίσης λέει, αν θα δουλέψετε από κοντά, να έχετε όλους τους κανόνες υγιεινής, να έχετε αντισηπτικό gel εκεί, να αερίζεται καλά ο χώρος κλπ. Επίσης, φαίνεται ότι όταν αυξηθεί η θερμοκρασία, όταν μπει το καλοκαίρι δηλαδή, όταν μπει και καλά η άνοιξη, γιατί η άνοιξη μπαίνει, όταν μπει το καλοκαίρι και αυξηθούν οι θερμοκρασίες, θα είναι πολύ ευκολότερη η καταπολέμηση της εξάπλωσης αυτού του ιού. Γιατί αυτός ο ιός δεν αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να αδειάζουμε τα ράφια του σούπερ μάρκετ από προμήθειες. Διάβαζα ένα άρθρο το πρωί που λέει ότι ένας υγιής άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρει αν έχει νοσήσει ή δεν ξέρει αν τυχόν έχει πάρει τον ιό και ακόμη δεν έχει εκδηλώσει κάποια συμπτώματα, μπορεί κάθε φορά που θα πηγαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ να παίρνει διπλές προμήθειες. Λέει, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καραντίνας που μπορεί να χρειαστεί να μείνει κάποιος στο σπίτι είναι 2 εβδομάδες. Δηλαδή δεν χρειάζεσαι να πάρεις, ρε παιδί μου, 30 κιλά μακαρόνια και ξέρω εγώ 40 λίτρα γάλα εγκυτιωμένο για να μείνεις 2 εβδομάδες. Γιατί έχει αρχίσει να παρατηρείται το φαινόμενο να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και να αδειάζουν τα ράφια από ήδη πρώτης ανάγκης, ειδικά για βρέφη. Έχω ακούσει ότι κάποιος μπορεί να μην βρίσκει τις κρέμες για τα βρέφη ή τα γάλατα για τα βρέφη κλπ. Λίγη ψυχραιμία. Δηλαδή να έχουμε στο σπίτι αυτά που χρειαζόμαστε για μια εβδομάδα. Και σιγά σιγά να τα κάνουμε για 2 εβδομάδες. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι θα είμαστε σε καραντίνα. Ούτε σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει νοσήσει δεν θα μπορεί να πάει να ψωνίσει. Αλλά εάν πάμε και αδειάσουμε όλα τα ράφια, σημαίνει μετά ότι αφήνουμε εκτεθειμένους αυτούς που πραγματικά θα τα χρειάζονται.
Δηλαδή σκεφτείτε ότι το χρονικό διάστημα καραντίνας για οποιονδήποτε είναι 2 εβδομάδες. Άρα, αν έχετε σπίτι σας ξηρά τροφή και προμήθειες για να αντέξετε 2 εβδομάδες, είστε μια χαρά. Δεν είναι ανάγκη να πάθετε κατοχικό σύνδρομο και να μαζέψετε σπίτι πράγματα για 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, τα οποία μετά να χαλάσουν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και το πιο σοβαρό να λείψουν από την αγορά. Επίσης, επειδή όλη αυτή η εσωστρέφεια την οποία αναγκαζόμαστε να εναγκαλιστούμε αυτή την περίοδο μπορεί να βλάψει και την οικονομία, όσοι από εμάς έχουμε τη δυνατότητα να εργαζόμαστε από το σπίτι, να εργαζόμαστε από το σπίτι, όχι να καθόμαστε στο σπίτι. Δηλαδή, μπορώ τη δουλειά μου να την κάνω μέσω ίντερνετ, να την κάνω μέσω ίντερνετ. Όχι να πάρω άδεια από τη δουλειά μου γιατί στη γειτονιά μου είχε ένα κρούσμα ή γιατί έχω ακούσει ότι κάπου κάποιος είχε ένα κρούσμα, μπορεί να ήρθα σε επαφή και να παίρνω άδεια από τη δουλειά μου και να κάθομαι. Να δουλεύουμε από το σπίτι για να μην μειωθεί η παραγωγικότητα και να μην πληγεί η οικονομία με τον τρόπο που μπορεί να πληγεί. Επίσης, για την Κύπρο λέω τώρα, είμαστε σε μια συνθήκη στην οποία είναι πολύ λίγα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ας μην το κάνουμε τραγικό ότι και καλά κολλήσαμε και πάμε και κάνουμε και φτιάνουμε και ράνουμε. Παίρνονται προληπτικά μέτρα από το Υπουργείο Υγείας. Πολύ καλά κάνει ο Υπουργός Υγείας και παίρνει τα προληπτικά μέτρα. Πολύ καλά κάνει και μέχρι τέλος Μαρτίου έχει απαγορεύσει τα συνέδρια, τις συγκεντρώσεις, τις πολυπληθείς κλπ. Αυτό γίνεται για να μην υπάρχει πικ, να μην υπάρχει έντονη και ξαφνική αύξηση των κρουσμάτων ώστε να παραλύσει και το σύστημα υγείας κλπ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε επικίνδυνοι να κολλήσουμε στον κόσμο τον ιό επειδή έχουμε 2, 3, 4 κρούσματα. 2, 3 νομίζω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μιλούσα χθες με φίλους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις και μου έλεγαν ότι φοβούνται πάρα πολύ ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε οικονομική επίπτωση στη χώρα μας, πιο σοβαρή από αυτή που είχαμε το 2013 όταν κουρεύτηκαν οι καταθέσεις. Άρα, ψυχραιμία. Όσοι είμαστε νέοι και υγιείς, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και εργαζόμαστε από το σπίτι και προσέχουμε πάρα πολύ τις ευπαθείς ομάδες. Οι άνθρωποι που είναι σε μεγάλη ηλικία, οι άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα, δεν είναι ανάγκη να κυκλοφορούν. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Να καθίσουν σπίτι τους. Να φροντίσουν ώστε ένα πρόσωπο τουλάχιστον από την οικογένεια τους ή από τον κοινωνικό τους κύκλο με τις απαραίτητες, το οποίο να λάβει τις απαραίτητες, να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την υγεία του, να τους φέρνει πράγματα στο σπίτι, να τους ψωνίζει κλπ. Υπάρχουν και τα online σούπερ μάρκετ που μπορείς να ψωνίσεις online. Πάλι θέλει προσοχή την ώρα που θα μεταφέρεις τα προϊόντα, την ώρα που θα σταφέρει κάποιος στο σπίτι. Δεν είναι αδύνατο να περιοριστούν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία. Όλοι όσοι έχουμε μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία στην οικογένεια μας, να τους συστήσουμε να μην κυκλοφορούν, να πάμε εμείς να τους ψωνίσουμε τα απαραίτητα. Εάν εμείς όμως έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, να μην πάμε σπίτι τους. Γιατί υπάρχει περίπτωση να τους κολλήσουμε. Καταλάβατε, εμείς να είμαστε ξενιστές του ιού ή να τον περάσουμε πολύ λίγα συμπτώματα και να πάμε να τον μεταδώσουμε σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος όταν τον πάρει κινδυνεύει. Σοβαρά, εγώ δεν ανησυχώ για μένα. Δεν ανησυχώ ότι άμα πάρω τον ιό θα πεθάνω, γιατί ξέρω ότι είμαι 45 ετών και είναι σε καλή κατάσταση υγεία μου. Έχω χρόνια νοσήματα, αλλά βρίσκονται υπό έλεγχο. Οι αναλύσεις μου είναι καλές, το νοσοποιητικό μου σύστημα είναι καλό, δεν θα πεθάνω να πάθω τον ιό. Αν τον πάθει τον ιό όμως ένας άνθρωπος που είναι 75 χρονών και έχει, ξέρω εγώ, κάνει και έναν bypass και έχει κάνει, ξέρω εγώ, και έχει και μια κατάσταση άλλη υγείας που τον επιβαρύνει, κινδυνεύει. Εγώ πραγματικά έχω αποφασίσει ότι δεν θα έρθω σε επαφή με τους γονείς μου μέχρι να κοπάσει αυτή η μπόρα. Φυσικά, το άλλο που μένει είναι να πείσω τους γονείς μου να μην έρχονται αυτοί σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Δεν τα πολύ καταφέρνω. Σας πω και να γελάσετε.
Είδα τους γονείς μου προχθές και τους είπα να προσέχεις παπά, να προσέχεις μάμα, είστε άνω των 70 και οι δύο, να προσέχετε. Και μου λέει ο πατέρας μου, μην ανησυχείς. Πήγαμε και εξομολογηθήκαμε. Του λέω, δηλαδή να μην ανησυχώ. Μην κακονέα να αποδημήσεις εις Κύριον θα πας στον παράδεισο, αλλά να μην ανησυχώ. Ξέρεις, του λέω, ότι είστε πολύτιμοι για εμάς. Και είναι όλοι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πολύτιμοι για εμάς. Και θέλουμε τους γονείς μας εν ζωή. Σαφώς θα τους χάσουμε σε κάποια φάση, αλλά όχι να χάσουμε όλοι τους γονείς μας μονοκοπάνια. Αυτό είναι τραγικό. Είναι μεγάλη απώλεια για την επόμενη γενιά. Και για εμάς και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια τους. Λοιπόν, όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού μπορούν να αποφεύγουν τις συναθρήσεις. Ακόμη και στην εκκλησία, κατά τη γνώμη μου, όσοι είναι θρήσκοι μπορούν να μην πάνε, να προσευχηθούν από το σπίτι, και είμαι σίγουρη πως ο Θεός δεν θα τους τιμωρήσει εάν αποφασίσουν να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία από την τηλεόραση ή από το ραδιόφωνο και να μην πάνε επί τόπου. Ο Θεός είναι αγάπη για όσους πιστεύουν στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός δείχνει κατανόηση, ο Θεός έχει δώσει το μυαλό στον άνθρωπο τους ώστε να ανακαλύψει την επιστήμη και να μπορέσει να καταλαβαίνει τι είναι αυτή. Και όταν έρχονται οι επιστήμονες και λένε προσοχή, όχι στις συναθρήσεις, όχι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να μην πηγαίνουν σε χώρους κλειστούς όπου έχει πολύ κόσμο, και η εκκλησία είναι ένας χώρος κλειστός που έχει πολύ κόσμο. Οπότε δεν είναι κακή ιδέα για λίγο καιρό να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία να ακούμε τη λειτουργία από το σπίτι. Αυτό φυσικά δεν το ακούει ο πατέρας μου. Ο Θεός να το φυλάει. Τι να πω. Έχει το δικαίωμα να πάρει την ελεύθερη απόφαση ότι θα έρχεται σε επαφή με κόσμο. Είναι ο τρόπος που θέλει να ζήσει τη ζωή του. Δεν μπορώ να του πάω κόντρα σε αυτό. Εγώ του είπα την άποψή μου. Του την είπα. Και εύχομαι να μην πάθει κάτι. Από εκεί και πέρα όμως, λέω σε εσάς τους υπόλοιπους, γιατί και αυτούς είναι και ιερέας, είναι και το λειτουργήμα του, είναι το κάλεσμα του, είναι το πώς το βλέπει. Είναι το πώς βλέπει τον εαυτό του. Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις έναν ιερέα να μην πάει να λειτουργήσει. Τώρα, για τους υπόλοιπους όμως που δεν είναι ιερείς, που δεν είναι η δουλειά τους να πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν θα πάθουν τίποτα εάν για λίγο καιρό απέχουν και προσεύχονται από το σπίτι και κάνουν την προσευχή τους, παρακολουθούν τις ακολουθίες από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση. Επίσης έχει πάρα πολύ ωραία CD που έχει μέσα τις ψαλμωδίες όλες κλπ. Ο Θεός είναι παντού, δεν είναι μόνο στην εκκλησία. Και δεν παίζουμε με τα θέματα της υγείας μας, γιατί σας αγαπάμε εσάς τους μεγαλύτερους ανθρώπους, τους γονείς μας, τους θείους μας, τους μεγαλύτερους, τους πνευματικούς μας γονείς, γιατί έχουμε και πνευματικούς γονείς. Δεν είναι μόνο οι γονείς οι φυσικοί που μας έχουν γεννήσει, έχουμε και πνευματικούς γονείς. Και τώρα, μόλις τελειώσω αυτό το βίντεο, θα πάρω μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ, που την έχω σαν μάνα μου, να δω πώς είναι και να της πω να προσέχει να μην βγαίνει από το σπίτι, όπως έχω πάρει και άλλο κόσμο. Και ψυχραιμία. Δεν υπάρχει λόγος αγχωτικής αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Δηλαδή, το να αγχωθούμε και να πανικοβληθούμε και να τρομοκρατηθούμε δεν θα μας κάνει πιο αποτελεσματικούς στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής για επιδημία και στην πρόκληση που έχουμε να το προλάβουμε, όπως τα έχει καταφέρει η Κίνα να το προλάβει, όπως τα έχουν καταφέρει κάποιες χώρες γειτονικές με την Κίνα να το προλάβουν. Μπορούμε να το προλάβουμε με ψυχραιμία. Όσοι από εμάς έχουμε άγχος γενικότερα και παθαίνουμε διάφορες αγχώδεις διαταραχές, πάρα πολύ καλή ιδέα είναι αυτές τις μέρες να μιλήσουμε με τον ψυχολόγο μας, να κάνουμε συνεδρίες μέσω Skype, να μιλήσουμε με τον ψυχίατρο μας, να πάμε στο φαρμακείο να πάρουμε προμήθειες φαρμάκων για τουλάχιστον ένα μήνα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε συνέχεια στο φαρμακείο και να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι άρρωστοι και να έχουν πάει στο φαρμακείο. Θα πω αυτό το οποίο λέγεται ούτως ή άλλως, ότι αν κάποιος έχει τα συμπτώματα αυτής της ασθένειας και νομίζει ότι θα μπορεί να την έχει, να τηλεφωνάει στο 1420, είναι ο αριθμός στην Κύπρο, δεν ξέρω στην Ελλάδα ποιος είναι ο αριθμός, ούτως ώστε μέσω τηλεφώνου που δεν γίνεται μετάδοση ιού, να
να πάρει συμβουλές και αν χρειαστεί να εξεταστεί, να γίνει εξέταση με έναν τρόπο που να μην βάζει άλλους σε κίνδυνο. Εάν είμαστε άρρωστοι, αποφεύγουμε επαφές με άλλους ανθρώπους, δεν πηγαίνουμε κατευθείαν στις πρώτες βοήθειες, στο νοσοκομείο. Παίρνουμε τηλέφωνο, μιλάω για τους Κύπριους τώρα, παίρνουμε τηλέφωνο στο 1420, υπάρχει και ένας αντίστοιχος εθνικός αριθμός στην Ελλάδα, αλλά δεν το γνωρίζω, εσείς το γνωρίζετε. Παίρνουμε τηλέφωνο σε εκείνο τον αριθμό, εξηγούμαστε για το πώς να κάνουμε την εξέταση. Λοιπόν, έχετε την αγάπη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που και η κυπριακή και η ελληνική κυβέρνηση έχουν αρχίσει και παίρνουν σοβαρά μέτρα. Το πήραμε στα σοβαρά αυτό το πράγμα και μπορούμε όλοι με συνεννόηση, με υπευθυνότητα, με αγάπη ο ένας προς τον άλλον και όσοι βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες και όσοι δεν βρισκόμαστε σε ευπαθείς ομάδες να συνεργαστούμε όλοι μαζί για το καλό όλο. Είναι κάτι το οποίο στη διάρκεια της ζωής μας δεν το έχουμε βιώσει ξανά. Οι παλαιότεροι άνθρωποι το είχαν βιώσει με διάφορους ιούς οι οποίοι είχαν αποδεκατήσει κοινωνίες, όπως για παράδειγμα η Λαρά, για την οποία κάνουμε εμβόλιο. Λέγεται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτός ο ιός να είναι ένας ιός που θα μείνει μαζί μας για πάντα, δηλαδή θα κάνουμε εμβόλιο για αυτόν, όπως κάνουμε εμβόλιο για την Λαρά, για την πολιομελίτιδα κλπ. Μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο που θέλει, ένα με 1,5 χρόνο να βρεθεί το εμβόλιο, καλά κάνουμε να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε υπεύθυνοι, ούτως ώστε να μπουν όσο δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι σε κίνδυνο από αυτό τον ιό. Να έχετε την αγάπη μου, εύχομαι να είστε καλά και δεν είναι θέμα φόβου και πανικού, είναι θέμα ότι ναι ήρθε και ναι θα λειτουργήσουμε υπεύθυνα, θα λειτουργήσουμε οργανωμένα, με αγάπη ο ένας προς τον άλλο, ώστε να τον περιορίσουμε. Μπορούμε. Τα φιλιά μου. Θα μπορεί να σας κάνω και ένα άλλο βιντεάκι μετά όταν επιστρέφω από τις δουλειές να σας πω τι έχω δει κάτω, γιατί πάω τώρα κάτω στη Λευκοσία και δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση. Θα δω. Φιλιά.